Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή του νομού Φωκίδας Αφροδίτη Παπαθανάση προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τα κέντρα υγείας ΙΤΕΑ και Λειτουργκίου. Τα κεντρικά ερωτήματα που τέθηκαν από τη βουλευτή είναι τα εξής. Ποια είναι η απάντηση του Υπουργείου και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σε όσους συνεχίζουν να αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη με επικίνδυνα για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στο νομό σενάρια σχετικά με την κατάργηση του κέντρου υγείας ΙΤΕΑ. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την ενίσχυση των δύο κέντρων υγείας ΙΤΕΑ και Λειτουργκίου με πόρους από το ΕΣΠΑ. Γιατί, αν και αποτελεί καθολικό αίτημα των κατοίκων και του Δήμου Δωρίδας, μιας περιοχής ορεινής και απομακρυσμένης, στο κέντρο υγείας Λειτουργκίου δεν λειτουργεί μικροβιολογικό τμήμα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να τελεπορούνται με διαδρομή περισσότερο της μιας ώρας. Στη Φωκίδα υπάρχει το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Άμφισσας και τα κέντρα υγείας ΙΤΕΑ και Λειτουργκίου. Ενώ στον χώρο της ψυχικής υγείας και της πρόνοιας, ουσιαστικό λειτουργήμα παρέχεται από τη Μονάδα Ψυχικής Υγείας και το Κέντρο Πρόληψης ΟΚΑΝΑ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει, ποια είναι η απάντηση του Υπουργείου και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας σε όσους συνεχίζουν να μιλούν και να προσανατολίζουν την κοινή γνώμη με επικίνδυνα, κατά τη γνώμη μου, επικίνδυνα σενάρια για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στο νομό, σενάρια που αφορούν την κατάργηση του Κέντρου Υγείας ΙΤΕΑΣ. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο σχεδιασμός για την ενίσχυση των δύο κέντρων υγείας ΙΤΕΑΣ και Λειτουργκίου με πόρους από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, από το ΕΣΠΑ, και αν αποτελεί. Και αν και αποτελεί καθολικό αίτημα των κατοίκων του Δήμου Δωρίδας, μια περιοχή ορεινή και απομακρυσμένη, στην οποία στο Κέντρο Υγείας Λειτουργκίου δεν λειτουργεί μικροβιολογικό τμήμα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να ταλαιπωρούνται σε διαδρομή περισσότερο της μίας ώρας, αν θα μπορούσε να δοθεί κάποια λύση με την κάλυψη της θέσης τεχνολόγου παρασκευαστή, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Χρήστος Αϊδόνης τόνισε πως, δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί μια γενικότερη προσπάθεια από προσανατολισμού όχι μόνο στην περιοχή της Φωκίδας, αλλά και σε άλλες περιοχές. Πολλά κίτρινα παπαγαλάκια να λένε διάφορα πράγματα που έχουν σχέση με τη δίθεν κατάργηση διαφόρων μονάδων υγείας, διαβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά πως καμία μονάδα υγείας δεν θα κλείσει, όπως άλλωστε το έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο και ο Υπουργός. Δυστυχώς, συνέχισε ο κ. Αϊδόνης, κάποιοι κύκλοι συνεχίζουν να επιμένουν, μη αντιλαμβανόμενοι πως αυτό που επιχειρείται αυτή τη στιγμή στο χώρο της υγείας είναι πραγματικά να εξορθολογιστούν, να συνενωθούν οι δυνάμεις στο χώρο αυτό και να μπορέσουν να εξασφαλιστούν σημαντικά αποτελέσματα. Σχετικά με τα ερωτήματα που τέθηκαν από τη βουλευτή, ο κ. Αϊδόνης τόνισε πως δεν υπήρξε ποτέ καμία σκέψη για την κατάργηση των κέντρων υγείας ΙΤΕΑΣ και Λειτουργκίου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο διαβεβαιώνεται και εγγράφως από τον τομεάρχη της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κ. Τομαρά, ο οποίος αναφέρει ότι στο διάλογο που πραγματοποιήθηκε δεν αναφέρθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όταν κάτι δεν μας απασχολεί ως σκέψη, δεν μας απασχολεί φυσικά και ως πράξη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός. Κρατάω μία παρατήρηση από αυτά τα οποία είπατε και εκείνο είναι αλήθεια το οποίο προκαλεί πραγματικά. Έχει να κάνει με την προσπάθεια αποπροσανατολισμού. Είναι αλήθεια ότι δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχουμε παρακολουθήσει, όχι μόνο στη δική σας περιοχή, αλλά και σε άλλες περιοχές, πολλά κίτρινα παπαγαλάκια να λένε διάφορα πράγματα που έχουν σχέση με την δήθεν κατάργηση διαφόρων μονάδων υγείας, όπου ήμασταν υποχρεωμένοι αυτή την περίοδο να δίνουμε συνέχεια απαντήσεις, ενώ έχουμε πολλές φορές διαβεβαιώσει ότι καμία μονάδα υγείας δεν θα κλείσει. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ο κ. Λοβέρδος, αλλά δυστυχώς κάποιοι κύκλοι συνεχίζουν να επιμένουν. Δεν αντιλαμβάνονται ότι εκείνο που κάνουμε αυτή τη στιγμή στον χώρο της υγείας είναι πραγματικά να εξορθολογήσουμε, να συνενώσουμε τις δυνάμεις στον χώρο αυτό για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μεγάλα αποτελέσματα. Τώρα, γιατί ο χρόνος πλησιάζει σε σχέση με την απάντησή σας που αφορά την κατάργηση των δύο κέντρων υγείας, ποτέ δεν υπήρξε καμία τέτοια σκέψη. Όχι απλά συζήτηση, σκέψη δεν υπήρξε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το διαβεβαίνει ο γράφος ο Γκάρχης, ο κύριος Τομάρας, ο οποίος αναφέρει ότι στον διάλογο ο οποίος πραγματοποιήθηκε δεν αναφέρθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όταν κάτι δεν μας απασχολεί ως σκέψη, δεν μας απασχολεί φυσικά και ως πράξη. Τώρα, σε σχέση με το ότι πώς αποδεικνύεται αυτό, με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, τα δύο συγκεκριμένα κέντρα υγείας αναβαθμίζονται. Και αναβαθμίζονται γιατί εντάσσονται μέσα σε συγκεκριμένες δράσεις του ΕΣΠΑ, όπου σε ό,τι αφορά τα κτηριακά του, το ΜΕΝ Λιδωρίκη εξασφαλίζει 133.000 ευρώ, η ΙΤΕΑ 180. Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό τους, στο Λιδωρίκη υπάρχουν 50.000 που εγκρίνονται για το ΕΣΠΑ του και για την ΙΤΕΑ 30.000. Σε ό,τι αφορά τον ακτινολογικό προϋπολογισμό, στο Λιδωρίκη εντάσσονται 100.000 ευρώ.
πώς είναι δυνατόν μια πολιτεία να θέλει να καταργήσει κάτι και να το αναβαθμίζει χρηματοδοτώντας. Αυτή την απάντηση δεν μπορούμε να την καταλάβουμε ποτέ. Δυστυχώς όμως οι φωνές οι οποίες είναι κυρίαρχες, ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες, όπου φαίνεται αυτό το παραμύθι είναι πάρα πολύ εύηχο, πρέπει να πούμε από εδώ, από αυτή την αίθουσα, ότι είναι φωνές οι οποίες θα διαψευστούν. Είναι φωνές οι οποίες δυστυχώς για αυτούς οι οποίοι έχουν εξτομίσει όλη αυτή την επιχειρηματολογία, όταν και φως έρθει η ημερομηνία που λέει 1 Ιουλίου, όπου η πολιτική ηγεσία θα ανακοινώσει συγκεκριμένα τι θα γίνει σε κάθε νομό, δυστυχώς θα στεναχωρηθούν πάρα πολύ.